Με την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα των καταναλωτών, η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει, αφού πολίτες βλέπουν μειωμένες ποσότητες προϊόντων στις ίδιες ή και αυξημένες τιμές. Πάμε για ένα πράγμα και φεύγουμε με τριπλάσιες τιμές. Μισθωτοί και συνταξιούχοι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Ο μέσος μισθός έφτασε το 2022 στα 1.176 ευρώ από 1.117 ευρώ το 2021. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 59 ευρώ και 5,25%, ενώ ο πληθωρισμός έτρεξε με 9,6%. Έχουμε στείλει και επιστολή στο Υπουργείο, η οποία τους καλούμε, τους δείχνουμε, τους λέμε και τα προϊόντα τα οποία έχουν μειώσει το περιεχόμενο. Στραγγιστό γιαούρτι του ενός κιλού κόστιζε 3,67 ευρώ και πλέον σε συσκευασία 900 γραμμαρίων κοστίζει 3,98 ευρώ. Ενώ στιγμιαίος καφές των 100 γραμμαρίων κόστιζε 5,13 ευρώ, αλλά μειώθηκε στα 95 γραμμάρια έναντι 5,48 ευρώ. Ενώ έχουν μειώσει την ποσότητα, αυξάνουν και την τιμή. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε σήμερα με την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι υπερδιπλάσια του πληθωρισμού. Και βλέπουμε την απάτη της αλλαγής συσκευασιών, προκειμένου να μην φανεί αυτή η άξιση του κατάλληλου. Μόνο ως αποτέλεσμα ακραίου αντιπολιτευτικού μένους θα μπορούσε να θεωρηθεί η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, που κάνει λόγο για δημοκρατική εκτροπή και εσχροκέρδεια και προσπαθεί μάλιστα να τα συνδέσει. Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μίλησε για μείωση στο μέσο κόστος του καλαθιού κατά 20% από την έναρξή του, ενώ προανήγγειλε περισσότερα επώνυμα προϊόντα. Αυτό το οποίο σκεφτόμαστε είναι να προσθέσουμε ένα επώνυμο και ένα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι ώστε να έχουν την επιλογή οι καταναλωτές. Πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης ανέφεραν στο Open ότι για τις ελάχιστες περιπτώσεις παρατυπιών στις συσκευασίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, ενώ ζητούν από τους καταναλωτές να καταγγέλουν φαινόμενα κερδοσκοπίας.